έχει φωνάρα, αλλά είναι και κομμένο και ραμμένο στα μέτρα της και στη φωνή της και γι' αυτό προφανώς δεν έχει και ελληνικά στοιχεία. Δηλαδή, ναι. Διάλεξε ένα μουσικό κομμάτι που ξέρει ότι της ταιριάζει απόλυτα και... Ωραία. Λοιπόν, ο Κώστας Φραγκολιάς ακούγοντάς το, θυμήθηκε ένα τραγούδι. Εμένα μου θύμισε το Wildest Moments. Ναι. Για να το ακούσουμε. Το ύφος. Για να ακούσουμε και την Αντέλ. Αυτό είναι λίγο πιο γρήγορο από την Κούστα. Θυμίζει λίγο Florence and the Machine. Florence and the Machine θυμίζει. Εντάξει, ρε παιδί μου, όλοι οι καλλιτέχνε έχουν ρεθίσματα, έχουν αγαπημένου ήχου. Ενώ κάπου θα κινηθεί σε κάποιο. Για δεν θυμίζει σε κάποιο μοτίβο. Το κομμάτι τη Αντέλ. Ναι, και εγώ αυτό πιστεύω. Από αυτό ναι. Και να το πούμε δυνατά. Τώρα σε αυτό που είπα. Ήταν λίγο πιο γρήγορο το πει. Μια μακρινή συγγένεια, εντάξει. Πάντω. Θυμίζει βέβαια, συγγνώμη Μαράκη, η φωνή τη θυμίζει Αντέλ. Τολμώ να το πω και α μην μαζευτούν οι φαν τη Αντέλ να με σταυρώσουν. Αλλά η χρειά και η δυναμική τη φωνή τη θυμίζει Αντέλ. Είσαι σίγουρη ότι θα μαζευτούν οι φαν τη Αντέλ και όχι Δούσκα. Μα έχει ξαναγίνει. Δεν το έκανα στην Δούσκα, βρε αγάπη μου. Έχει ξαναγίνει με άλλους φάρους. Δηλαδή, διακρίνεις μια αγωνία στο βλέμμα της.